Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41 και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Marketing Practice, τη μοναδική τηλεοπτική εκπομπή που σας δίνει ιδέες και λύσεις για τις δικές σας επιχειρήσεις. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον δυναμικό και εμπνευσμένο κόσμο των startups, στη σφαίρα όπου η τόλμη συναντά την καινοτομία και οι οραματιστές γίνονται πρωτοπόροι. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα και σχηματίζει νέους δρόμους του επιχειρήν, ανατρέπει φυσικά και τα παραδοσιακά δεδομένα και η Ελλάδα δεν μένει εκτός από την αγορά των startups και αυτό ακριβώς θα αναλύσουμε σήμερα. Θα δούμε τι είναι ένα startup, θα δούμε ποια είναι τα μυστικά επιτυχίας του startup, θα δούμε πώς μπορεί να βρει χρηματοδότηση ένα startup στην Ελλάδα και έχω έναν πολύ εξειδικευμένο καλεσμένο σήμερα εδώ στο στούντιο, τον Μιχάλη Δρίτσα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Μιχάλη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λόγος μηχανικός, αλλά στον τίτλο βάζουμε Startup Expert. Θέλω να μας πεις και στους τηλεθεατές, γιατί είσαι τόσο εξειδικευμένος στα startups. Καταρχήν, στην Ελλάδα πάντα μιλάμε, έτσι. Καταρχήν, εντάξει, δεν είμαι μοναδικός, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Όμως ασχολούμαι με το χώρο αυτό τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί με εγωίτευσε πολύ το κομμάτι της καινοτομίας και ειδικότερα αυτή που εφαρμόζεται από εταιρείες οι οποίες ψάχνουν να βρουν μια γρήγορη, ταχύ ανάπτυξη, αυτό που λέγεται κλιμάκωση, και αυτή είναι και η μεγάλη τους πρόκληση, μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Να δούμε όμως τι είναι ένα startup. Πολύ ωραία. Ορισμός το τι είναι startup διεθνώς αποδεκτός δεν υπάρχει, αλλά όλοι συγκλίνουν στο εξής. Ότι είναι μια επιχείρηση που ξεκινάει σχεδόν από το μηδέν, με λίγους σπόρους. Δεν είναι, δηλαδή, πρόκειται για εταιρείες οι οποίες έχουν άπειρους πόρους και ξεκινάνε. Συνήθως είναι μικρές ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν ένα μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο είτε σε παγκόσμιο πρόβλημα γενικότερα, ή που το έχουν πάρα πολύ, ή το έχουν λίγοι, αλλά είναι πολύ ακριβό για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα προσπαθούν να επεκταθούν γρήγορα, να κάνουν αυτό που λέγεται scale up. Δηλαδή, βασικό χαρακτηριστικό μια startup είναι να κάνει scale up. Βέβαια, υπάρχει η πεποίθηση ότι οι startups κάνουν νέοι. Ισχύει αυτό? Ή νέοι σε ηλικία. Νέοι σε ηλικία. Εν μέρη ναι, εν μέρη όχι. Δηλαδή, startup μπορεί να κάνει και ένας που είναι μέχρι, θα έλεγε κανείς, 50-55 χρονών, ας πούμε. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις παγκοσμίως και όχι μόνο. Άρα στην το Ελλάδα. Startup δεν συνδέεται άμεσα με το νερό της ηλικίας. Δεν συνδέεται άμεσα. Έτσι. Και θα έλεγε κανείς ότι οι πιο πετυχημένες startups είναι αυτές που δημιουργήθηκαν από ανθρώπους που είναι πιο μεγάλης ηλικίας. Γιατί έχουν λόγω της ωριμότητας. Την ωριμότητα, την εμπειρία, έχουν σπάσει και λίγο τα μούτρα τους. Οι νέοι έχουν άγνοια κινδύνου και ξεκινάνε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρουν. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ταλαντούχοι, αλλά πρέπει να βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες με τους κατάλληλους συμβούλους, ώστε να τους προστατεύσουν από τις κακοτοπιές. Και την κατάλληλη ιδέα, βέβαια, θα σταθούμε σε αυτό σε λίγο αρκετά. Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις στα startups στην Ελλάδα σήμερα? Οι τρέχουσες τάσεις. Η Ελλάδα άρχισε λίγο να μπει στο κάδρο των startups γενικότερα, αλλά τα τελευταία χρόνια κάνει πολύ γρήγορα βήματα. Άργησε κανείς ότι. Όντως, σε πολλούς τομείς η Ελλάδα άρχισε να κάνει είσοδο, αλλά πάει πάρα πολύ γρήγορα. Και στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι στο 70% έγινε ενσωμάτωση. Μάλιστα. Έτσι είναι ακριβώς. Το καλό είναι ότι η πολιτεία βοηθάει και αυτή με τον τρόπο της σε αυτό. Γιατί αν δεν υπάρχει από τη μία πλευρά χρηματοδότηση και από την άλλη, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αρθίσει. Θυμάμαι το 2012-2013, τότε που και εγώ άρχισα να ασχολούμαι έτσι, με το χώρο αυτό. Υπήρχαν πολύ καλές ιδέες με παιδιά έτσι, πολύ ορεξάτα και ανθρώπους γενικότερα, που δυστυχώς μένανε στα εξελόφυλλα και στα PowerPoint. Θα λέγαμε ότι οι περισσότερες προτάσεις προς χρηματοδότηση είναι τεχνολογικού χαρακτήρα ή όχι? Λοιπόν, στον ορισμό της startup θα έπρεπε να πούμε το εξής, ότι πρέπει σίγουρα να έχει μια τεχνολογική διάσταση. Τι θα πει τεχνολογική? Δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχεται μέσα από έρευνα και ανάπτυξη από εργαστήρια, πανεπιστημίων κτλ. Αυτοί, όπως λέγονται και spin-off, είναι μια ειδική κατηγορία. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να περιέχει, να εντάσσει στην ανάπτυξή της πολύ σύγχρονες τεχνολογίες. Αυτά που ακούμε τώρα τελευταία, cloud, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Και όλα αυτά. Πολύ χρήσιμη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις scalability, να το πούμε και έτσι, άμα δεν χρησιμοποιήσεις και τέτοια πράγματα. Βέβαια στην Ελλάδα έτυχε να έχουμε απανοτές κρίσεις. Και συνεχίζουμε να έχουμε. Άλλοτε δικές μας, τώρα είναι πιο παγκόσμιες, πιο γενικευμένες. Πώς αυτό το ασταθές περιβάλλον έχει επηρεάσει το οικοσύστημα των startups? Επειδή εμείς είμαστε λίγο μακριά ακόμα από τα πολύ μεγάλα διεθνή οικοσυστήματα, δηλαδή δεν υπήρχαν ελληνικές startups που να έχουν φτάσει να χρηματοδοτούνται, παράδειγμα, από την Silicon Valley Bank. Ναι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε μια έτσι ψηλοαπομόνωση. Ήμασταν ακόμα σε πρώτερο στάδιο ανάπτυξη. Επομένως δεν μας επηρέασε. Αντίθετα, εμείς, σε αντίθεση με το παγκόσμιο κλίμα,
και τάσεις. Εμείς συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε σαν οικοσύστημα και θα σας δώσω και ένα πολύ χαρακτηριστικό νούμερο. Από το 2017 που ξεκίνησαν τα πρώτα σοβαρά funds που χρηματοδοτήθηκαν μέσα από την ομπρέλα που λέγεται Equifund, έτσι, έχουμε 6 venture capital funds τα οποία κλείσανε μάλιστα τον επενδυτικό τους κύκλο και μέχρι το 2022 που ολοκλήρωσαν έχει εφταπλασιαστεί το ελληνικό οικοσύστημα σε αξία. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, οι χρηματοδοτήσεις που πήραμε. Να το πω όχι, δεν είναι ακριβώς οι χρηματοδοτήσεις. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική έτσι, τέτοια. Παίρνουν χρηματοδότηση, αλλά αυτό που αποτιμάται είναι η αξία τους σε περίπτωση που πουλιόντουσαν όλες μαζί. Δεν κοιτάμε τις πωλήσεις, γιατί οι πωλήσεις μπορεί να είναι και ισχυρές σε κάποια στάδια, στην αρχή ακόμα. Μια startup περνάει συνήθως τη λεγόμενη κοιλάδα του θανάτου, δηλαδή έχει πολύ λίγες πωλήσεις. Αλλά οι έμπειροι ξέρουν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να απογειωθεί πάρα πολύ γρήγορα, εκθετικά θα έλεγε κανείς. Οπότε κοιτάνε την εκθετική αύξηση που μπορεί να δώσει. Αυτό λοιπόν το οικοσύστημά μας αυξήθηκε περίπου 8 φορές, είναι περίπου 8,2 δις αυτή τη στιγμή από το 1 δις που άξιζε τότε. Βέβαια, κάποιες startups πάνε πάρα πολύ καλά και αυτές είναι ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας του οικοσυστήματος. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός startup? Το μυστικό της επιτυχίας είναι ένας συνδυασμός. Είναι, θα έλεγε κανείς, η μυστική συνταγή, όπως είναι σε ένα γλυκό. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να. Μπορεί και να μην πετύχει. Αν συστατικό είναι παραπάνω ή λιγότερο, δεν σου βγει το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Οπότε είναι σίγουρα να έχεις μια πολύ καλή ιδέα, να λύνεις ένα πολύ σημαντικό διεθνές πρόβλημα, το ξαναλέω αυτό. Να έχεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Να κάνεις πολύ καλό execution, δηλαδή η εκτέλεση της ομάδας. Η ομάδα νομίζω είναι πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και η εκτέλεση πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή και σίγουρα θέλεις και τύχη. Δηλαδή το timing, για παράδειγμα. Όλα θέλουν τύχη, αλήθεια. Όλα είναι. Θέλουν, ναι. Ποιο είναι το μυστικό, επειδή αρκετοί τηλεθεατές σίγουρα έχουν ιδέες και σίγουρα θέλουν να αντλήσουν χρηματοδότηση. Ξέρεις, στη δική μου τη δουλειά ακούω συνεχώς επιχειρηματίες που ψάχνουν να βρουν χρηματοδότες. Είτε έχουν μια νέα ιδέα, είτε έχουν τροποποιήσει τις υπάρχουσες ιδέες. Γενικότερα η έννοια της χρηματοδότησης είναι πολύ έτσι ζεστή. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες και γνωρίζω και εγώ, το μυστικό της επιτυχίας είναι η ομάδα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας πετυχημένης ομάδας για ένα startup? Η ομάδα καταρχήν πρέπει να συμπληρώνει ένα στον άλλο. Να κουβαλάνε δηλαδή διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες. Γι' αυτό και λέω ότι και πολλοί νεαροί δεν έχουν τις εμπειρίες. Έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούν, αλλά πρέπει αυτό το κενό να το καλύψουν γρήγορα ή να έχουν τους κατάλληλους advisors, τους συμβούλους που μπαίνουν συνήθως στο board of directors, για να τους δώσουν αυτή τη διάσταση της ωριμότητας, ας πούμε, και να τους βοηθήσουν σε αυτό. Η χημεία είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο κάποιοι συνέτεροι να τα τσουγκρίσουν, όπως ξέρουμε, ας πούμε. Αυτό ισχύει σε μια απλή εταιρεία. Πόσο μάλλον σε αυτές που έχουν και πολύ ένταση, γιατί πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα γρήγορα. Και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν θα κάνουν το scale-up, εκεί που γίνεται το μεγάλο μπαμ. Η εκθετική αύξηση που μας είπες. Και δεν είναι έτοιμη η ομάδα των 10 να ξαφνικά να πρέπει να διαχειριστεί 30, 40, 100 άτομα. Υπάρχει τρόπος όπου ένας έμπειρος στα startups όπως εσύ ή και οι επενδυτές να κρίνουν αν μια ιδέα μπορεί να κάνει αυτό το scale-up? Γιατί φαντάζομαι στις 10 ιδέες και στις 10 προσπάθειες πετυχαίνει μία, έχετε κάποιο νούμερο? Ναι. Το νούμερο είναι το εξής. Οι διεθνείς στατιστικές λένε ότι από τις 10 ιδέες, τις 10 εταιρείες ουσιαστικά που ξεκινάνε, η μία έχει πιθανότητα να πάει πάρα πολύ καλά και η άλλη η μία να πάει αρκετά καλά. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάνει και το μεγάλο. Άρα 1,5. Οπότε θα λέει κανείς. 15%. Ναι, 15%. Ναι. Ναι. Χοντρικά. Μάλιστα. Άρα πώς μπορούμε να κρίνουμε μία ιδέα ή δεν μπορούμε? Είναι θέμα τύχης, όπως λέμε. Κοιτάξτε, το κρίνει η αγορά. Κανείς δεν μπορεί να πει 100%. Δηλαδή και αυτοί που επένδυσαν σε startups και ήταν έμπειροι venture capitalists ή angel investors, επενδυτικοί άγγελοι. Έχουν πέσει έξω σε πάρα πολλές επενδύσεις, παρά το ότι είχαν την εμπειρία. Πίστεψαν εκείνη τη στιγμή πάντως ότι με τη συγκεκριμένη συγκυρία, με τη συγκεκριμένη ομάδα και με τη συγκεκριμένη προϊοντική λύση θα τα καταφέρνανε. Και δεν τους βγήκε. Πολλές φορές, ο νούμερο ένα λόγος, να το πούμε, που λένε οι στατιστικές που αποτυγχάνει μια startup είναι ότι τελικά δεν κατάφερε να λύσει ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα όπως εκείνη νόμιζε. Γιατί όλα ξεκινάνε από μια υπόθεση εργασίας, ότι εγώ θα λύσω αυτό το πρόβλημα, το οποίο πολλές φορές είναι πολύ ορατό. Και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα στον τάδε τομέα, ας πούμε. Παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Ναι, αλλά όχι στο βαθμό όμως. Αλλά πολλές φορές δεν είναι και τόσο. Πιασάρικο. Ναι, θα μπορούσε. Πιασάρικο ή πολύ έτσι, συγκεκριμένο. Γιατί. Απλά να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Βεβαίως.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας εδώ, στο Marketing in Practice, για τα startups. Πριν σε ρωτήσω, Μιχάλη, για την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, πώς θα βρούμε και εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση στην Ελλάδα, θέλω να μου πεις ποιες είναι οι προκλήσεις, μια και έχεις μια σφαιρική εικόνα των startups στην Ελλάδα, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι startups στην Ελλάδα είναι οι ίδιες που αντιμετωπίζουν και παντού. Η πρώτη και σημαντικότερη είναι η χρηματοδότηση. Χρήματα χρειάζονται όλοι για να κάνουν. Για τα πάντα χρειάζεται. Για τα πάντα. Ναι. Και ειδικά αυτές που ξεκινάνε στην αρχή, χρειάζονται τα χρήματα για το λεγόμενο proof of concept. Mm-hmm. Δηλαδή να αποδείξουν αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει και να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχουν εντοπίσει. Άρα χρειάζεσαι κάποια χρήματα για να δημιουργήσεις κάτι το οποίο θα αποδείξει σε πιθανό επενδυτή ότι η ιδέα σου έχει βάση. Έχει βάση, ότι μπορεί να δώσει, να λειτουργήσει. Το επόμενο στάδιο είναι να φτιάξει το λεγόμενο minimum viable product, δηλαδή MVP το λένε, και δεν είναι ο player, είναι το προϊόν λοιπόν. Ξήσαμε στην εννοώ. Έτσι, minimum viable product λοιπόν είναι ένα προϊόν το οποίο ουσιαστικά μπορείς να το πουλήσεις και να αρχίσεις να βγάζεις χρήματα. Είναι το προϊόν με τις ελάχιστες απαιτήσεις που χρειάζεται για να λειτουργήσει, να κάνει αυτό που πρέπει. Οπότε όταν θα αρχίσεις να ζητάς επενδυτές, θα τους πεις να ορίστε, έχω και τους πρώτους πελάτες. Αυτό λέγεται traction, την αργό ας πούμε του. Άρα βλέπεις ότι υπάρχουν βήματα πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Πώς μπορεί να μάθει κάποιος αυτά τα βήματα? Γιατί είμαι σίγουρος ότι όσοι θέλουν να κάνουν μια startup χωρίς να έχουν απευθυνθεί συμβούλους, και θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο, δεν τα γνωρίζουν. Κοιτάξτε, τα βήματα υπάρχουν, η βιβλιογραφία, πολύ αξιόλογη. Είχε να έχω γράψει κι εγώ ένα βιβλίο μαζί. Όντως έχει ένα εξειδικευμένο βιβλίο για τα startups. Που αφορά τα startups έτσι, στην Ελλάδα, αλλά έχει μια διεθνή. Τα οποία αναφέρονται μέσα. Οπτική. Αυτά που μας λες. Ναι, ακριβώς. Αλλά παράλληλα υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν οι θερμοκοιτίδες οι οποίες κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, πιάνουν τις εταιρείες αυτές στο ξεκίνημά τους και βοηθούν αυτές τις ομάδες να στηθούν καλά και να αντιμετωπίσουν με έναν δομημένο τρόπο το πρόβλημα του. Στείνω μια εταιρεία και αρχίζω και προσεγγίζω πελάτες. Με τη μορφή του mentoring, φαντάζομαι. Με τη μορφή του mentoring, ακριβώς. Με εξειδικευμένους coaches οι οποίοι είναι σε ένα τομέα, π.χ. marketing, για παράδειγμα. Το κάνω σε startups. Το κάνετε εσείς. Ναι. Οπότε, ξέρετε. Mm-hmm. Από πρώτο χέρι. Άρα, πώς μπορούμε στην Ελλάδα να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση? Λοιπόν, καταρχάς, είναι εύκολο ή δύσκολο? Απαντάτε αυτό και μετά το πώς. Είναι πιο εύκολο από ότι ήταν πριν 10 χρόνια. Σημαντικά πιο εύκολο. Όλες οι startups ξεκινάνε από αυτό που λέγεται. Προσπαθούν πρώτα απ' όλα με δικά τους χρήματα να το κάνουν. Να πετάμε και καμία αγγλική λέξη. Bootstrap το λένε αυτό. Ναι. Δεν φτάνουν όμως, θεωρώ. Δεν φτάνουν, γι' αυτό μετά αρχίζουν και απευθύνονται σε αυτό που λέγεται 3F, Family, Friends and Fools. Η οικογένεια, οι φίλοι και κάποιοι λίγο τρελοί που σε εμπιστεύονται να σου δώσουν τα λεφτά που σου χρειάζονται για να φτιάξεις τα πρώτα σου προϊόντα και να αρχίσεις να πουλάς. Όμως μετά θα πρέπει να αρχίσεις να μεγαλώνεις. Πολλές startups πηγαίνουν σε διαγωνισμούς καινοτομίας και τους δίνουν κάποια χρήματα για να κάνουν αυτό το proof of concept της τάξης των 10, 15, 20 χιλιάδες ευρώ. Και ένα πάρα πολύ καλό training ground για αυτές τις εταιρείες, γιατί τους δίνουν και δωρεάν mentoring σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Οπότε εκεί πέρα τεστάρουν το προϊόν τους και μετά. Ακούνε και κάτι. Ακούνε πολλά πράγματα. Εκπαιδεύονται. Δεν είναι όλη η ομάδα έτοιμη για να βγει και να το παίξει επιχειρηματίας. Ακόμα και σε ένα business school, να έχεις τελειώσει ένα MBA ή ένα master στο management, στο marketing, δεν ξέρεις πώς να χειριστείς ένα startup. Όχι. Στην αρχή του. Άρα είναι πολύτιμη αυτή η καθοδήγηση. Πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο. Ένα mini MBA, εγώ θα το λέγα. Ένα mini MBA, αλλά εξειδικευμένο. Mm-hmm. Πώς η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν τα startups στην Ελλάδα? Το επόμενο στάδιο λοιπόν είναι ότι πρέπει να βρεις κάποιο επενδυτή για να επενδύσεις σε ένα. Οι επενδυτές ξεκινάνε στο πρώτο στάδιο, επειδή πάλι δεν έχεις αποδείξει ότι έχεις αντιμετωπίζεις αυτό το πρόβλημα με τόσο μεγάλες προοπτικές επιτυχίας. Υπάρχουν λεγόμενοι επενδυτικοί άγγελοι, angel investors. Το ακούμε αυτό συνέχεια, το διαβάζουμε συνέχεια στο ίντερνετ. Και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτοί οι επενδυτικοί άγγελοι είναι ιδιώτες οι οποίοι λένε ότι εγώ θα σου δώσω, ας πούμε, για παράδειγμα 30.000, 50.000 και θα μπω με ένα μικρό ποσοστό στην εταιρεία σου, ελπίζοντας ότι μετά εσύ θα την πουλήσεις στο πρώτο venture capital fund, δηλαδή στην πρώτη εταιρεία συμμετοχών. Έτσι. Οπότε, αυτοί οι angel investors, η πολιτεία έδωσε ένα κίνητρο και τους δίνει μια φορά απαλλαγή. Το 50% του ποσού που θα επενδύσουν σε μια startup και μέχρι 100.000 ευρώ ανά startup και έως 3 το χρόνο, για να υπάρχει και κάποιος έλεγχος κτλ. Το 50% αυτού του ποσού λοιπόν να φοροαπαλλάσσεται. Οπότε έχουν ένα σοβαρό ένα κίνητρο. Έτσι φορολογικού χαρακτήρα και φαίνεται ότι αρχίζει και αποδίδει. Παράλληλα υπάρχουν και διάφοροι δύο όμιλοι, γιατί, από ό,τι για ξέρω. Για τους investors, επένδυση είναι. Βεβαίως. Επενδύω και θα. Σαν αγόραζα μετοχές, σαν αγόραζα ένα κίνητο και να παίρνει νίκιο και.
Στο επόμενο στάδιο πλέον είναι να απευθυνθούν στα Venture Capital Funds, στα επενδυτικά αυτά ταμεία, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ομάδες ταμείων. Τα πρώτα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την ΕΤΕΠ, και από τα άλλα είναι από την Ελληνική Ανεψυχιακή Τράπεζα Επενδύσεων, το εθνικό αντίστοιχο Sovereign Fund of Funds. Και τα δύο όμως χρησιμοποιούν χρήματα από την ελληνική πολιτεία, το οποίο είναι ίσως κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί κόσμος. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, έχει μια πρόσκληση προς το EIF και του λέμε, σου δίνουμε 200 εκατομμύρια ευρώ για να βρεις άλλους ιδιώτες επενδυτές να φτιάξετε funds τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις startups, και μάλιστα είναι πολύ στοχευμένα τώρα. Πρόσκληση για επενδυτές. Ακριβώς, είναι πρόσκληση για επενδυτές. Και θα είναι, ας πούμε, για τον τομέα αυτό συγκεκριμένο που ανέφερα, σαν παράδειγμα το αναφέρω. Ο ένας τομέας είναι το health sciences και το άλλο έχει σχέση με το περιβάλλον, κλιματικές αλλαγές. Ναι, ακριβώς. Επιστήμες υγείας το ένα, και το άλλο έχει σχέση με περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και τέτοια θέματα, ας πούμε. Impact funds. Λέει. Άρα λοιπόν, τρεις τρόποι για να βρεις χρηματοδότηση. Και είδαμε ότι η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές δίνουν κάποιες φοροαπαλλαγές. Ενισχύουν με άλλο τρόπο. Ο τέταρτος τρόπος είναι να πάρεις κάποιο δάνειο. Τέταρτος είναι τρεις. Πάω τώρα στον επόμενο, που είναι μέσα από την Ελληνική Αναψυχιακή Τράπεζα, η οποία δεν δίνει ίδια άμεσα δάνεια, αλλά συνεργάζεται με τις συστημικές τράπεζες και δίνει δάνεια καινοτομία, innovation loans, με κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μπαίνει ως εγγυητής, καλύπτει το 80% του κινδύνου της τράπεζας, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο μια συστημική τράπεζα να δώσει σε μια startup, διότι. Το ρίσκο είναι 20%. Αλλιώς δεν πιστεύετε εύκολα μια τράπεζα, μια εταιρεία που τώρα ξεκινάει και δεν έχει από πίσω τις ιστορικά στοιχεία. Σίγουρα. Έτσι, οπότε υπάρχει και εκεί η παρέμβαση, ας το πούμε. Υπάρχουν παραδείγματα ελληνικών startups που έχουν πετύχει διεθνώς? Λοιπόν, το μέτρο που να έχουν περάσει και στη σφαίρα της επιτυχίας είναι αυτό το exit που λέει και το βιβλίο startups, από το α στο exit. Τι θα πει exit? Σημαίνει ή θα μπω στο χρηματιστήριο ή θα πουλήσω την εταιρεία μου σε κάποια μεγάλη εταιρεία. Έτσι. Άρα ο σκοπός είναι να πουλήσεις την ιδέα σου και την εταιρεία που έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο σε μια μεγαλύτερη. Σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Αυτό θα πει startup. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ή να μπει στο χρηματιστήριο. Okay. Έτσι. Και την κρατάς εσύ. Με τους μετόχους. Παραμένεις σε κάποιο διάστημα και μετά αποφασίζεις. Συνήθως οι περισσότεροι τι κάνουν? Κάθονται 1-2 χρόνια και μετά με τα χρήματα που έχουν πάρει φεύγουν και ξεκινάνε καινούργιες. Ναι, ναι. Και μπαίνουν και γίνονται και angel investors σε άλλες εταιρείες που ξεκινάνε στο ξεκίνημα. Έχουν μάθει καλά τον τρόπο. Είναι ένας δρόμος αυτός συγκεκριμένος επιχείρημα. Ναι, είναι. Και το μοντέλο αυτό πλέον έχει αρχίσει και πολλαπλασιάζεται στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους λεγόμενους τρεις μονόκερους. Μονόκερο σημαίνει στο startup μια εταιρεία που έχει αποτίμηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Mm-hmm. Πρόσφατα ήταν μια εταιρεία, εντάξει, είναι λίγο παλιά μεν, αλλά θεωρείται startup. Ξεκίνησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λέγεται BetaCAE. Το CAE είναι Computer Aided Engineering. Η οποία τι έκανε, ας πούμε, έφτιαξε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης. Το χρησιμοποιούν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες αντί να σπάνε, να τσακίζουν εκατοντάδες αυτοκίνητα για να δουν πόσο αντέχει σε διάφορες προσπάθειες. Τα crash test που βλέπουμε στο YouTube. Τα κάνει σε προσομοίωση, σε simulation, ας πούμε. Οπότε γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι εταιρείες. Αυτή λοιπόν εξαγοράστηκε τώρα από μια άλλη μεγάλη εταιρεία. Πολύ συγκεκριμένο όμως. Πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή. Πολύ ψαγμένο. Έτσι. Επίσης, έχουμε άλλες δύο. Εντάξει, μία ασχολείται με τον τομέα της εκπαίδευσης, η People Cert. Η άλλη είναι στον τομέα η Viva, που την ξέρουμε. Ωραία. Μια και ανέφερε στο Πανεπιστήμιο, πες μου. Και υπάρχουν και αυτές που πλησιάζουν σε αυτή την κατηγορία του ενός δις, που λέγονται unicorns. Δηλαδή, σύντομα θα γίνουμε. Ανέφερες λίγο το Πανεπιστήμιο. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η συμβολή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην καλλιέργεια, στη θρέψη αυτών των startups? Ναι, ζούμε νομίζω μεγάλες στιγμές, γιατί τα τελευταία χρόνια. Έχει αρχίσει και αλλάζει η κουλτούρα στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά μας κέντρα. Σε αυτό συνέβαλε και μια πρόσκληση που έβγαλε η πολιτεία το ΕΣΠΑ το 2020-2021 για τη χρηματοδότηση των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, τα οποία μέχρι τότε θα έλεγε κανείς ότι ήταν σε κάποια υποτονική, έτσι, ας πούμε, δράση. Όμως όταν υπάρχει χρηματοδότηση και υπάρχει και έτσι, υπάρχει βούληση, κίνηση, πολιτική πάντα. Και κίνηση, βλέπεις αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα community λοιπόν μέσα από όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και πραγματικά υποστηρίζουν τις startups που ξεκινάνε μέσα από τα πανεπιστήμια, οι οποίες χαρακτηρίζονται και ως spin-off γιατί έχουν αυτή το χαρακτήρα της τεχνολογικής καινοτομίας, ας πούμε. Έτσι, γιατί η καινοτομία έχει δύο βασικές μορφές. Η μία είναι η τεχνολογική καινοτομία και η άλλη είναι η τεχνολογία του business model innovation. Έτσι. Πώς κάνουμε καλύτερα τη δουλειά. Πώς κάνω καλύτερα τη δουλειά με έναν πολύ έξυπνο τρόπο. Δηλαδή το Airbnb, ας πούμε, να το δώσω έτσι σαν παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι δεν πρόκειψε από ένα εργαστήριο πανεπιστημίου ερευνητικού κέντρου. Είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να λύσει ένα πρόβλημα της στέγασης για διακοπές που κάνει disrupt, λέμε και καμιά αγγλική λέξη, δηλαδή ανατρέπει. Αναταράσει, θα λέγαμε. Αναταράσει. Υπάρχουσα αγορά με όλα τα προβλήματα που έχουμε δει και τι αντιδράσει κτλ. Βάζουμε δεύτερη ανατελεία. Πάμε στην ενότητα των business tips και επιστρέφουμε.
Σήμερα θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε στέρεες και αποδοτικές αλλά και μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις μέσω δικτύωσης και συνεργασιών, κάτι που είναι απαραίτητο για κάθε νέο startup. Ας δούμε 5 προτάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρώτον, η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε στέρεας επιχειρηματικής σχέσης. Είναι σημαντικό να δείχνετε αξιοπιστία, συνέπεια και διαφάνεια σε κάθε σας ενέργεια και επικοινωνία. Δεύτερον, αφιερώστε χρόνο για να ακούσετε πραγματικά τους συνεργάτες σας. Η κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεών τους σας επιτρέπει να προσφέρετε πραγματικά χρήσιμες και στοχευμένες λύσεις. Τρίτον, βεβαιωθείτε ότι οι συνεργασίες σας είναι συμφέρουσες για όλες τις πλευρές. Εξερευνήστε τρόπους για τη δημιουργία και κοινή χρήση αξίας, ώστε όλοι να νιώθουν ότι ωφελούνται από αυτή τη σχέση. Τέταρτον, μην αφήνετε τις σχέσεις σας να σταθεροποιούνται. Αναζητήστε τρόπους για να τις ενισχύετε και να τις ανανεώσετε, διατηρώντας τακτική επαφή και προσφέροντας νέες ιδέες. Και πέμπτον, ο κόσμος των επιχειρήσεων αλλάζει διαρκώς. Είναι ζωτικής σημασίας να δείχνετε ευελιξία και να προσαρμόζεστε στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν, διατηρώντας πάντα ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας. Η οικοδόμηση επιχειρηματικών σχέσεων απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και δέσμευση. Αλλά οι προσπάθειες αυτές μπορούν να αποφέρουν σημαντικά ωφέλη, ανοίγοντας το δρόμο για μακροχρόνια επιτυχία και σταθερή ανάπτυξη. Θυμηθείτε, στις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο σημαντικό το τι ξέρετε, αλλά και το ποιους ξέρετε, αλλά και το πώς αλληλεπιδράτε μαζί τους. Περιμένω τα email σας με σχόλια, ιδέες και ερωτήσεις, τις οποίες και θα απαντήσω στο email info@marketinginpractice.gr. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας για τα ελληνικά startups. Πιστεύεις, Μιχάλη, ότι τα ελληνικά startups μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις από το εξωτερικό εύκολα? Εύκολα δεν θα το λέει κανείς, αλλά μπορούν πλέον, γιατί έχουν αρχίσει και αποκτούν αυτοπεποίθηση, βλέποντας άλλες εταιρείες startups ελληνικές να το έχουν ήδη πετύχει. Οπότε η αισιοδοξία μεγαλώνει, η χώρα αρχίζει και αποκτά ένα καλύτερο όνομα στο εξωτερικό. Σύμφωνα και με κάποιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης εισαγωγικά για τα οικοσυστήματα, βελτιώνουμε τις θέσεις μας. Έχουμε ανέβει 8 θέσεις αυτή τη στιγμή. Εκθετική αύξηση. Έτσι είναι. Πολύ καλά. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη επίστευαν τα πιο δυνατά οικοσυστήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και η υπόλοιπη Ελλάδα έτσι υστερεί. Απλώς είναι λίγο πιο, θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω. Βέβαια, βλέπουμε και πόσα κάνει η πολιτεία για να βοηθήσει. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι ιδέες και η υποστήριξη. Τεχνητή νοημοσύνη, το ανέφερες, αλλά δεν σταθήκαμε. Αλλάζει το τοπίο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, από τη στατιστική που είχαμε κάνει, το θυμάμαι στο, τότε που ήμουν στο Levent Greece, η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ο τρίτος τομέας. Αλλά ανέβαινε, ήταν στην πέμπτη θέση, ξέρω εγώ, πρόπερση, τώρα πήγε στον τρίτη και πάει για την πρώτη θέση, από ό,τι φαίνεται, και κοιτώντας και τις διεθνείς τάσεις. Θα έλεγε κανείς ότι θα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, ειδικά το generative AI, το κομμάτι αυτό που το βλέπουμε να μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά. Σίγουρα όμως και γενικότερα οι τεχνολογίες όλης της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης θα τις δούμε μπροστά μας, και η ρομποτική και η επιυξημένη πραγματικότητα και όλα αυτά. Βλέπεις στις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τις 800 ομάδες θα έλεγε κανείς ότι τουλάχιστον οι 600 έχουν πάρα πολύ γερά προϊόντα και υπηρεσίες και έχουν πολύ σημαντικές προοπτικές να χρηματοδοτηθούν. Λες να μπορούμε να πούμε στο τεχνητή νοημοσύνη και να δώσουμε μια ιδέα που θα γίνει startup επιτυχημένη και να μας τη δώσει? Γιατί να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μπορούσε να του γράφεις και να σου πετάει ιδέες. Σε διέκοψε, κάτι θέλεις να πεις? Θέλω να πω κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να το πούμε και στην προηγούμενη ενότητα, ότι η πολιτεία, πέρα από αυτά που είπα, έκανε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αυτό το μητρό που έφτιαξε το Levent Greece, το έφτιαξε επειδή... Δεν μας έχεις πει όμως γι' αυτό, το περάσαμε πολύ γρήγορα. Πανδημία. Ναι. Ήρθε η πανδημία και ζητήσανε startups βοήθεια από την πολιτεία. Και είπανε ότι θα σας βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να σας καταγράψουμε. Και έτσι δημιουργήθηκε ένας εθνικός ορισμός που λέει ότι πρέπει να είσαι μέχρι 8 ετών, να έχεις έδρα στην Ελλάδα, να είσαι πολύ καινοτόμος. Το ετών διάρκεια η εταιρεία. Ναι, η εταιρεία. Δηλαδή να μην είσαι 15 ετών, δεν είσαι baby. Ναι. Ας πούμε. Είσαι σε άλλο στάδιο του κύκλου. Είσαι σε άλλο στάδιο. Βέβαια, σωστά. Οπότε, έχοντας πλέον κάνει τη χαρτογράφηση αυτού του τοπίου, δόθηκε κεφάλαιο κίνησης έως 100.000 ευρώ και πάρα πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν. Θα σου πω και το νούμερο, 560-70, κάπου εκεί. Πολλές. Είναι πάρα πολλές. Και πραγματικά επέζησαν την πιο κρίσιμη περίοδο της ζωής τους. Και πολλοί από αυτούς λένε, ας πούμε, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση εκείνη τη στιγμή, εμείς δεν θα ήμασταν ζωντανοί. Ναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ έτσι, σημαντικό, που για πρώτη φορά έτρεξε η πολιτεία να κάνει κάτι τόσο άμεσα. Όχι ότι δεν βοήθησε και τις άλλες εταιρείες, γιατί έκανε και εκεί κεφάλαιο κίνησης, από ό,τι ξέρουμε, έτσι, το είδαμε. Αυτό και για την στήριξη εργασίας. Στήριξε αρκετά. Έκανε πολλές. Και τους μισθούς που έδινε. Και μισθούς αυτό. Ποιες στρατηγικές λοιπόν πρέπει να ακολουθήσει ένα ελληνικό startup για να
φύγει στο εξωτερικό και να βρει χρήματα. Πολύ ωραία. Πρέπει από την αρχή να βλέπει μακριά, να βλέπει έξω. Mm. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπει την Ελλάδα και να πει ας το δοκιμάσω στην Αθήνα, μετά στο παίξω και Θεσσαλονίκη κτλ. Πρέπει να τεστάρει το προϊόν αμέσως και σε ξένες αγορές. Να πάρει feedback από εκεί για να έχει δυνατότητα. Επίσης θα πρέπει να βρει advisors και διεθνείς, όχι μόνο από την Ελλάδα. Ας πούμε. Εγώ έχει τύχει να ήμουν στο Βούλγαρο που γράψαμε το βιβλίο, έτσι γνωριστήκαμε. Ναι. Μου είχε ζητήσει βοήθεια και στο τέλος από αυτή την συνεργασία. Προέκυψε αυτό. Προέκυψε και το βιβλίο. Δηλαδή. Οπότε και αυτός ήξερε ότι αν πάει καλά αυτό που πάει να κάνει, στην Ελλάδα ξέρει πώς θα το κινήσει, ας πούμε, πώς λειτουργεί εδώ το οικοσύστημα. Όλα είναι θέμα οικοσυστήματος, λοιπόν. Να παίξει με τα κατάλληλα οικοσυστήματα και να εκμεταλλευτείς επίσης τους Έλληνες της διασποράς. Υπάρχουν Έλληνες έξω που είτε έχουν κάνει και αυτοί startups, είτε είναι angel investors, είτε είναι σε venture capital funds ή σε corporate venture capital funds. Δηλαδή υπάρχουν πλέον μεγάλες εταιρείες οι οποίες δεν κάνουν οι ίδιες τόσο την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά επενδύουν σε startups που είναι πολύ καινοτόμες. Ας πούμε η Pfizer το εμβόλιο δεν το έφτιαξε ίδια. Αγόρασε την τεχνογνωσία από μια όρημη startup, για να λέμε και την αλήθεια. Και την εξέλιξε τον κορονοϊό. Και την έκανε πλέον προϊόν, γιατί είχε τα facilities, τα εργοστάσια και όλα αυτά. Και μπορούσε να υποστηρίξει. Έτσι. Η Augmenta, μια ελληνική startup από φοιτητές από το Βόλο, την εξαγόρασε μια αμερικάνικη εταιρεία, η CNH, η οποία έχει τρακτέρ και βάζει πάνω στα τρακτέρ το σύστημά τους, σκανάρει το χωράφι και σου λέει και εκεί θα ρίξεις λίπασμα, εκεί ρίξε νερό, τόσο, όχι τόσο κλπ. Είναι φοβερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε λοιπόν ότι όντως ο κόσμος των startups είναι συναρπαστικός. Εγώ ήθελα από αυτή την εκπομπή να δούμε τι είναι το startup, πώς μπορεί να πετύχει ένα startup, αλλά να εστιάσουμε κυρίως στο ότι υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης. Θα τα πούμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό θέμα. Να είστε καλά.